Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Γεια σας φίλοι μας, τα κατάφερε η κόκκινη ομάδα χθες, κέρδισε την πρώτη ασυλία, εύκολα σχετικά και έτσι απέφυγε το συμβούλιο του νησιού και την υποψηφιότητα ενός από τους παίκτες της. Οι τρεις νέοι παίκτες μπήκαν και ενσωματώθηκαν ήδη στις δύο ομάδες και σήμερα θα ακολουθήσει ο δεύτερος αγώνας ασυλίας. Ένας αγώνας που οι μπλε θέλουν πάση θυσία να κερδίσουν ώστε να αποφύγουν να δώσουν τρεις υποψήφιους για αποχώρηση. Όπως σας δώσαμε από χθες το βράδυ σε spoiler, οι μπλε τα καταφέρνουν, παίρνουν τη δεύτερη ασυλία και έτσι οι κόκκινοι αυτή τη φορά θα οδηγηθούν στο συμβούλιο και θα δώσουν κι αυτοί τον πρώτο υποψήφιο από την ομάδα τους. Ποιος θα είναι αυτός, Τόλι? Οι κόκκινοι δεν καταφέρουν να πάρουν και τη δεύτερη ασυλία και έτσι στο συμβούλιο η ψηφοφορία θα βγάλει τον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση. Ο πρώτος υποψήφιος από την κόκκινη ομάδα είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. Ο Σπύρος Μαρτίκας που είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά το παιχνίδι, τελευταία τον βλέπουμε να έχει κουραστεί, να μην μπορεί να προσφέρει τις νίκες που έδινε και στην αρχή και έτσι θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση από την κόκκινη ομάδα. Οπότε, μέχρι και σήμερα, οι δύο υποψήφοι είναι ο Τάκης Καραγκούνιας από την μπλε ομάδα και ο Σπύρος Μαρτίκας από την κόκκινη ομάδα. Αυτά φίλοι μας, προς το παρόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε τα νέα μας βίντεο. Από εμένα και τον Τόλι, καλή συνέχεια!